Ενθουσιάζομαι να βλέπω μια αίθουσα τόσο γεμάτη, πράγμα που δείχνει το μεγάλο σας ενδιαφέρον για τα θέματα που έγκριτοι συνάδελφοί μου και άλλοι επώνυμοι έχουν κατά καιρούς αυτή την αίθουσα αναπτύξει. Βεβαίως εγώ δεν συνηθίζω να κάνω δημόσιες εμφανίσεις, ούτε συνηθίζω να μιλώ. Λέω ποτέ πολιτεύομαι και λέω ότι όποιο έχω να πω, είτε το λέω στη τηλεόραση, είτε το λέω στο ραδιόφωνο, είτε το γράφω. Ωστόσο, νομίζω ότι άξιζε τον κόπο να είμαι μαζί σας απόψε, γιατί αυτά που θα σας πω, πιστεύω πως και σας ενδιαφέρουν και σας δίνουν μια άλλη άποψη από αυτή που βλέπετε καθημερινά, όταν παρακολουθείτε μία εκπομπή, όταν διαβάζετε την εφημερίδα σας, όταν ακούτε το ραδιόφωνο σας. Καμιά φορά νομίζομαι ότι όσα λέγονται στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση, γράφονται σε μια εφημερίδα, είναι αυτονόητα. Ωστόσο, για έναν προσεκτικό ακροατή ή για έναν προσεκτικό αναγνώστη, είναι αυτονόητα. Ωστόσο, για τον πολύ κόσμο, αυτά που θεωρούν αυτονόητα, πολλές φορές είναι εξαιρετικά σημαντικά, κυρίως όταν τα επισημαίνουμε. Το γεγονός ότι η κοινωνία μας βρίσκεται σε βαθιά κρίση, σε πέρα ελεύθερα και ύστερα ας εξηγήσουμε τις αυταπάτες τόσο τις δικές σας που είστε πολίτες όσο και τις δικές μας των δημοσιογράφων που υπηρετούμε σε αυτά. Το φαινόμενο λοιπόν του τύπου να περνά από τα χέρια των δημοσιογράφων που είχαν καταφέρει να δημιουργήσουν μια δική τους εφημερίδα σε χέρια επιχειρηματιών δεν ήταν άγνωστο στην παγκόσμια κοινότητα. Σιγά σιγά και πρώτα στην Αμερική, αυτό που ονομάζαμε παραδοσιακοί εκδότες πούλησαν τις εφημερίδες τους σε επιχειρηματίες. Καθώς η τεχνολογία γύρω από τον τύπο εξελισσόταν και γινόταν μέρα με τη μέρα πολυπλοκότερη και βεβαίως ακριβότερη, καθώς εμφανίζονταν νέοι τρόποι απόκτησης εσόδων, ενώ η διαφήμιση κατευθυνόταν κυρίως προς τα τηλεοπτικά κανάλια, στα ηλεκτρονικά μέσα δηλαδή που προσφέρουν την εικόνα, καθώς η παρακολούθηση των γεγονότων ανά τηλεφύλιο απαιτούσε όλο και μεγαλύτερα έξοδα, ώστε να μην έχει το μονοπόλιο η τηλεόραση, καθώς οι δημοσιογράφοι γίνονταν επώνυμοι και αμοιβές τους ακολουθούσαν γεωμετρική προόδο, οι παλιοί όροι του παιχνιδιού άλλαζαν. Έτσι οι εκδότες που εξέδιδαν και διοικούσαν την εφημερίδα τους στα πλαίσια κυρίως μιας οικογενειακής επιχείρησης, μιας νοικοκυρεμένης επιχείρησης όπως λέμε, υποχώρησαν κάτω από το βάρος της νέας τεχνολογίας που σήμαινε τη νέα εποχή. Οι δρόμοι ήταν δύο. Ο ένας ήταν ο μαρασμός του εντύπου και βεβαίως ακολουθούσε σταδιακά το κλείσιμό του, αφού ο ανταγωνισμός στα μαζικά μέσα ενημέρωσης, κυρίες και κύριοι, είναι εξοντωτικός λόγω του ασύλληπτου μεγέθους των δαπανών. Ο άλλος λοιπόν ήταν η πώληση σε επιχειρηματίες που αφού είχαν επιτύχει να κερδίσουν χρήματα σε άλλες δραστηριότητες, αποφάσισαν να επεκτείνουν τον κοινωνικό και πολιτικό ρόλο τους με την απόκτηση ενός εντύπου. Η νέα εποχή λοιπόν ήρθε στον διεθνή τύπο με τη μορφή επιχειρηματιών για τους οποίους το εγχείρημα να αναλάβουν την έκδοση ενός εντύπου ήταν καθαρά υπόθεση επιτυχημένης επιχείρησης και αποκομιδής πολλαπλού κέρδους. Δηλαδή η έκδοση καθεαυτή με την κυκλοφορία της να καλύπτει τα έξοδά της. Και με κέρδος βεβαίως. Ενώ με τη δύναμη που αποκτά ακριβώς ο εκδότης από την κυκλοφορία μιας εφημερίδας, δηλαδή από τη δύναμη που έχει να παρεμβαίνει στην εξέλιξη κοινωνικών και πολιτικών γεγονότων, αυτό το μέγεθος της δύναμής του του άνοιγε τον δρόμο για άμεση πρόσβαση στην εξουσία. Αυτό που είδαμε λοιπόν ολοκληρώνεται σαν αντίληψη στην Αμερική σε δεκαετία του 70, αλλά σχεδόν ταυτόχρονα και στην Ευρώπη, και να κλείνουν εφημερίδες ή να περνούν στα χέρια ανθρώπων που δεν είχαν καμιά σχέση με τον τύπο ή να ενώνονται με άλλα έντυπα και να αποτελούν πανίσχυρα συγκροτήματα, με καθυστέρηση μερικών ετών,
όπως συνήθως συμβαίνει, εμφανίστηκε στην Ελλάδα από τη μεταπολίτευση και μετά, με ακραία παρουσία στον χώρο των μέσων ενημέρωσης του φαινομένου Κοσκοντά, που όταν η ιστορία του τύπου ασχοληθεί με αυτό, θα γράψει πολλαπλά και μελανά κεφάλαια. Έτσι, παραδοσιακές εφημερίδες, για παράδειγμα, όπως η Ακρόπολης, που είχε ιδρυθεί από έναν δημοσιογράφο, τον περίφημο Γαβριλίδη, έφθινε σιγά-σιγά, ώσπου πέρασε στα χέρια ενός εκδότη επιχειρηματία, άσχετο με τον τύπο, ο οποίος ήταν φανερό ότι αγόρασε την εφημερίδα στο τελευταίο στάδιο των επιχειρήσεών του που ήταν προβληματικές, μόνο και μόνο για να αποκτήσει πολιτική δύναμη, επιβάλλοντας τις κυβερνήσεις για να τις στηρίξει. Είναι ένα ακραίο παράδειγμα. Οι άλλες εφημερίδες, όπως η Βραδινή ή η Καθημερινή, που έζησε την κοσκοτική λέλαπα, για την οποία τα γραφεί η ιστορία, όπως σας είπα, θα έχει να πει πολλά. Εκτός ιερογράφου, σας λέω ότι πολλές φορές εύκολα όλοι μας ψεύγουμε, παραδείγματος χάρη, την κυρία Ελένη Βλάχο και λένε μα γιατί πούλησε την εφημερίδα. Ακριβώς γιατί είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Ήταν μια γυραιά κυρία, η οποία η εφημερίδα της έμπαινε μέσα, όπως λέμε, και επομένως δεν έχει τη δυνατότητα να τη συντηρήσει. Και αν τη συντηρήσει, έπρεπε να την πουλήσει. Σήμερα, για να κάνω μια πρόχειρη αποτύπωση του εκδοτικού τοπίου, οι περισσότερες εφημερίδες πλην του συγκροτήματος Λαμπράκη, της Εστίας και της Ελεύθερης Ώρας, που εκδίδονται από παραδοσιακούς εκδότες, της Αυγής και του Ριζοσπάστη, που εκδίδονται ως κομματικά όργανα και εκφράζουν μια στέρεα κομματική γραμμή, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, πλην εκείνων που ακόμα παραμένουν στα χέρια της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά φυτοζούν, και τα ιδιωτικά κανάλια και οι εφημερίδες και τα ραδιόφωνα έχουν περιέλθει στα χέρια των επιχειρηματιών. Συγκεκριμένα, οι εφημερίδες Έθνος, Ελευθεροτυπία, Καθημερινή και Σημερινή εκδίδονται από ιδιώτες που δεν είχαν οι επιχειρηματικές τους δραστηριότητες καμιά σχέση με τον τύπο. Από αυτούς, για να σας εξηγήσω, υπάρχουν δύο εφοπλιστές και δύο μεγαλοκτηματίες οι οποίοι κάνουν κατασκευαστικά έργα. Όσο τα αφορά την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ιδρύθηκε αυτή από επιχειρηματία, αλλά μετά τον τραγικό του θάνατο, ήταν ένας πολύ άξιος εκδότης ο Άρης Κουδούρης, μετά τον τραγικό του θάνατο πέρασε σε ίδρυμα, όπως και η Απογευματινή, που ούτε αυτή είχε εκδοθεί, η αδερφή Μπότση δεν ήταν εκδότης, ήταν ο γαμπρός τους που τους την κληρονόμησε. Το συγκρότημα του Ταύρου με τις εκδόσεις Αυριανή Δημοκρατικός Λόγος, Νίκη, Ράδιο Αθήνα και Κανάλι 29 επίσης αρχίζουν σε επιχειρηματία που είχε κάποιες εκτυπωτικές δραστηριότητες αλλά και μια εφημερίδα στην Κεφαλονιά και η ραδιοφωνική σταθμή, ο Sky, που συγκεντρώνει το 56% της ακροματικότητας στην Αθήνα. Θεωρείται το ρεκόρ σε ραδιοφωνικό σταθμό. Ο Αντένα αμέσως μετά με 18%, ο Flash το 8% και όλοι οι άλλοι μαζί. Ανήκουν επίσης επιχειρηματίες που δεν έχουν καμία σχέση παραδοσιακή με τον τύπο. Τέλος, τα ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια και αναφέροντας αυτά που ζήτησαν επίσημα άδεια από το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, πλην του τηλεσύκτη του 902 TV που ανήκει στο Ριζοσπάστη, είναι εξάρτηση και είναι εξάρτηση κομματικού μηχανισμού, ανήκουν στις επιχειρηματίες. Η παρέκκληση για το Mega Channel είναι ότι η ιδιοκτησία του αποτελείται από τους εκδότες της άλλων εφημερίδων. Εκ των οποίων, όπως σας είπα, οι δύο είναι εφοπλιστές, ο τρίτος παραδοσιακός εκδότης και ο τέταρτος έχει διάφορες επιχειρήσεις ανάμεσά τους και την έκδοση μιας κυκλοπαίδειας. Αν στην Ευρώπη λοιπόν και στην Αμερική ο τύπος κρατούσε τα κομματικά προσχήματα και δεν εμφανιζόταν να τηρεί καμιά κομματική γραμμή, ξέρετε πολύ καλά ότι στην Ελλάδα ο τύπος παραδοσιακά ήταν έντονα κομματικοποιημένος. Και όχι στην τελευταία δεκαετία ή 20 ετία, αλλά μιλάμε για πολύ περασμένες εποχές. Το να μοιράζεται ο τύπος σε συμπολιτευτικό, δηλαδή τύπος ο οποίος υποστηρίζει την κυβέρνηση που έχει στην εξουσία, και αντιπολιτευτικός, ήταν και ένας τρόπος, πολλές φορές κυρίως αυτός, εξασφάλισης μιας σταθερής κυκλοφορίας. Τα τελευταία χρόνια παρακολουθούμε να γίνονται αλλαγές ακόμη και σε αυτούς τους συσχετισμούς. Υπάρχουν εκδότες που έχουν δύο εφημερίδες, η μία υποστηρίζει την κυβέρνηση και η άλλη υποστηρίζει την αντιπολίτευση. Αποτέλεσμα είναι να έχουν και δύο κυκλοφορία βεβαίως. Και δεν είναι ανάγκη να γίνει πολλές φορές αλλαγή των γραμμαλαίων τίτλων μιας εφημερίδας για να περάσει στην αντίπερα όχθη, όπως λέγεται, αρκεί ένα καλογραμμένο άρθρο ή ένα εξαιρετικά κινητικό πολιτικό ρεπορτάζ για να κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα.
Συνοψίζω. Ο τύπος σήμερα, διεθνώς και στην Ελλάδα, είναι μέρος επιχειρήσεων και χρησιμοποιείται για την υποστήριξη των ποικιλώνυμων συμφερόντων των εκδοτών τους. Και βεβαίως θα είναι το αντικείμενο που θα απασχολήσει την Ελλάδα και ειδικά όσο πλησιάζουν προς τις εκλογές τους επόμενους μήνες. Δεν θα εκπλαγείτε να δείτε μια σειρά από συζητήσεις και μάλιστα τώρα με το καινούργιο νομοσχέδιο που ετοιμάζει να περάσει η κυβέρνηση σχετικά με τον τύπο. Θέλω να σας πω εκτός αυτών που έχω γράψει ότι οι νόμοι δεν περιορίζουν τους δημοσιογράφους και δεν περιορίζουν τις εφημερίδες. Θα έπρεπε οι δημοσιογράφοι να ακολουθήσουν μια δεοντολογία και έναν, αν θέλετε, άγραφο νόμο τιμής στο θέμα που αντιμετωπίζουν την είδηση. Κυρίως όμως, ένα είναι ο κριτής για τον σωστό δημοσιογράφο και αυτό λέγεται συνείδηση. Νόμοι που μπαίνουν από πάνω, οπωσδήποτε, όχι μόνο δεν περιορίζουν ένα δημοσιογράφο να γράψει, αλλά κάνουν κάτι πολύ άσχημο, κάτι πολύ χειρότερο. Οδηγούν τα πράγματα σε ακραίες καταστάσεις. Πρέπει να μπει στη χώρα μας βεβαίως κάποια τάξη στο εντυπωσιακό καθεστώς, όπως έχει γίνει στο εξωτερικό, γιατί έχουμε φτάσει σε ακραία σημεία ένας ιδιοκτήτης να έχει και εφημερίδα και κανάλι και ραδιόφωνο και όταν συγκεντρωθούν τόσο πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης στα χέρια ενός ανθρώπου, αυτός ο άνθρωπος ασκεί πολύ μεγάλη εξουσία και μπορεί να εξελιχθεί επικίνδυνα. Πρέπει δηλαδή να αποφευθεί οπωσδήποτε το μονοπόλιο στην πληροφόρηση. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση του εντυπωσιακού καθεστώτος των εφημερίδων. Ωστόσο, καμιά φορά, σπίτι μου η μάνα μου, το βράδυ, όταν γυρίζω και θέλει να συζητήσει μαζί μου και μου αναλύει κάποια είδηση και της λέω, μα τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι, μου λέει, μα πώς δεν είναι έτσι, αφού το έγραψε η εφημερίδα. Είναι δηλαδή ένα ατράνταχτο επιχείρημα για να μου αποδείξει ότι αφού το έγραψε η εφημερίδα τα πράγματα είναι ακριβώς έτσι. Θεωρεί δηλαδή, όπως φαντάζομαι και πολλοί από εσάς, ότι η δημοσίευση μιας είδησης ή ενός γεγονότος με αυτή τη συγκεκριμένη παρουσίαση δεν μπορεί παρά να ανταποκρίνεται και στην πραγματικότητα. Να το πω από την αρχή, αυτό που πιστεύω και χωρίς καμία περιστροφή. Κάθε εφημερίδα, κάθε ραδιόφωνο, κάθε κανάλι έχει τη δική του γραμμή. Και η γραμμή αυτή είναι γνωστή σε εμάς τους δημοσιογράφους που το υπηρετούν. Δεν χρειάζεται δηλαδή τα διευθυντικά στελέχη της εφημερίδας ή του ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης να μας υπενθυμίζουν ποια στάση τηρούμε, ποια στάση τηρεί ο σταθμός έναντι των κυβερνητικών επιλογών ή έναντι του τρόπου που ασκεί τα καθήκοντά της η αντιπολίτευση ή έναντι των φιλικών σχέσεων ή των εθνικών σχέσεων ή των συμφερόντων που έχει κάθε φορά η ιδιοκτησία. Πολλές φορές εφημερίδες που ανήκουν σε μία παράταξη, υποστηρίζουν μία παράταξη, έχουν τους δικούς τους ανθρώπους στον πολιτικό χώρο της άλλης παράταξης. Και αυτή πάντοτε είναι στο απειρόβλητο. Αυτή η γραμμή που λέμε σε μια εφημερίδα δεν φαντάζομαι να νομίζετε ότι μας την ανακοινώνουν σε πίνακα ανακοινώσεων. Είναι δεδομένη και το ύφος των κειμένων προσαρμόζεται προς αυτήν, αν θέλετε, με έναν τρόπο που κάνει ο κάθε ένας από εμάς αυτολογοποιητικό. Ο δημοσιογράφος δεν έχει αυταπάτες. Το έντυπο στο οποίο εργάζεται συνήθως προσδιορίζει και τις θέσεις που παίρνει. Δηλαδή, αυτό που λένε λειτουργήμα, μην νομίζετε ότι μπορεί να ισχύει. Ένας δημοσιογράφος πρέπει να είναι ένας καλός επαγγελματίας. Σε αυτό το γενικό κανόνα είναι υποχρεωμένο να πω δύο εξαιρέσεις. Ο δημοσιογράφος έχει την ευχέρεια, εφόσον δεν συμφωνεί με ένα κείμενο, αυτό δεν μπορεί να γίνει στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, γιατί στην τηλεόραση τυπογράφει με την εμφάνισή του και στο ραδιόφωνο με τη φωνή του. Έχει λοιπόν την ευχαίρεια στο έντυπο να μην υπογράψει. Να μην υπογράψει ένα άρθρο, να μην υπογράψει ένα ρεπορτάζ που δεν τον εκφράζει. Ο δημοσιογράφος όμως και είσαι εκεί, όπως σας είπα, ένας καλός επαγγελματίας. Έχει και αυτός οικογένεια, όπως έχετε κι εσείς, έχει παιδιά, έχει κάποιες οικονομικές υποχρεώσεις. Πρέπει λοιπόν με το μισθό του να καλύψει τις ανάγκες αυτές και βεβαίως όλοι αντιλαμβάνεστε ότι είναι εξαιρετικά ευχάριστο όταν κάποιος από εμάς εργάζεται σε χώρο που τον καλύπτει και πολιτικά και ιδεολογικά. Αλλά δεν σημαίνει ότι ένας δημοσιογράφος αριστερής ιδεολογίας
δεν θα εργαστεί σε εφημερίδα του συντηρητικού χώρου ή κερδιστρόφος. Θα σας έλεγα μάλιστα ότι αυτό γίνεται στην πλειοψηφία. Ούτε, ξέρετε, οι θέσεις των δημοσιογράφων είναι τόσες πολλές ώστε να έχουν την ευχαίρεια επιλογής και πρέπει να σας πω ακόμη κάτι, τα γέρικα άλογα στο επάγγελμά μας θα σκοτώσουν πριν γεράσουν. Δηλαδή υπάρχουν ρεπορτάζ τα οποία δεν μπορούν να τα ασχίσουν όλοι. Ένα ρεπορτάζ όμως το ελεύθερο μπορεί να το κάνεις μέχρι τα 30 χρόνια. Μετά ή θα αλλάξεις ή θα σε βγάλει το επάγγελμα εκτός. Είναι μια πολύ σκληρή πραγματικότητα και ακόμη δεν έχουμε και καμία κατοχύρωση. Οποιοσδήποτε εκδότης μπορεί να σε πουλήσει την επόμενη το πρωί έτσι. Η δεύτερη εξαίρεση είναι ότι όπως σε όλα τα επαγγέλματα, έτσι και στη δημοσιογραφία, μερικοί συνάδελφοι γίνονται επώνυμοι, όπως συνηθίζεται να λέγεται. Αυτή η επωνυμία τους δίνει, αν μου επιτρέπετε τον όρο, μια ασυλία σε όποιο μέσο ενημέρωσης εργάζονται. Είναι δύσκολο δηλαδή να δεχτεί παρεμβάσεις, επεμβάσεις ή υποδείξεις τη δουλειά του και αυτό ας πούμε ότι είναι μια συμφωνία κυρίων ανάμεσα σε εκείνον και στην εργοδοσία. Βεβαίως και αυτή η συμφωνία, όπως κάθε συμφωνία, δεν έχει και παραβιάσεις. Και εκεί ο δημοσιογράφος πρέπει να κάνει τις επιλογές του. Ως ποιο σημείο μια ευπρεπώς διατυπούμενη παρέμβαση του εκδότη ή μια εντολή δίκαιη επιθυμίας μπορεί να εισακουστεί πολύ συχνά. Ο μύθος λοιπόν ότι ο δημοσιογράφος είναι ελεύθερος να γράψει την εφημερίδα του ή ό,τι θέλει, σιγά σιγά καταρρύπτεται. Ο δημοσιογράφος είναι ένας επαγγελματίας, τις πιο πολλές φορές σκληρά εργαζόμενος, πιστέψτε με, κάτω από συνθήκες αντίξωες που λειτουργεί κάτω από την πίεση που ασκεί ο ίδιος το κείμενό του με την αυτολογοκρισία, κάτω από την πίεση της πολιτικής γραμμής, όπως εκφράζεται από το μέσο στο οποίο εργάζεται, κάτω από την πίεση της εργοδοσίας, όταν σε συγκεκριμένα θέματα υπάρχουν ευθέως ανάλογα οικονομικά συμφέροντα και υπάρχουν πάρα πολλά οικονομικά συμφέροντα. Γι' αυτό οι δημοσιογράφοι δεν φτάνουν σε μεγάλο ποσοστό να πάρουν τη σύνταξή τους. Το ποσοστό θνησιμότητας στο επάγγελμά μας είναι το πρώτο ποσοστό στους επαγγελματικούς χώρους. Έτσι, η είδηση ή το γεγονός το οποίο έχει την αλφα ανάγνωση σε μια εφημερίδα της συντηρητικής πτέρυγας είναι βέβαιο ότι επιδέχεται μια δεύτερη ανάγνωση σε μια εφημερίδα της άλλης παράταξης, μια τρίτη ανάγνωση σε μια σοσιαλιστική εφημερίδα, μια τέταρτη σε κομμουνιστική εφημερίδα και κάτω από αυτές τις όψεις του ίδιου πράγματος πάντοτε υπάρχει το σταθερό συμφέρον της εργοδοσίας. Όταν λοιπόν ακούω να λέγεται ότι οι δημοσιογράφοι ασκούν λειτουργήμα και δεν θα έπρεπε να επιχωρούν, επομένως πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι έχουμε οικογένεια που περιμένει να ζήσει από ένα μισθό, σας βεβαιώ ότι αμείβονται οι συνάδελφοί μου με μισθούς πάρα πολύ χαμηλούς. Αυτοί που παίρνουν υψηλούς μισθούς πετριούνται στα δάχτυλα, σε όλο το επάγγελμα, ίσως των δύο παραμών, αλλά δεν είναι περισσότεροι. Υπάρχει μια ακόμη παράμετρος που μένει χωρίς διευκρίνηση. Ο αναγνώστης, ο τηλεθεατής, τακτικά φορτώνει τις ευθύνες για ένα ρεπορτάζ στον δημοσιογράφο και όχι στην εργοδοσία, δηλαδή στον εκδότη. Δηλαδή, δεν προκαλεί ένας δημοσιογράφος τον πανικό όταν επιλέγει ως τίτλο τεράστιο, πεντάστιλο, ότι καταπέφτει ηλί από σεισμό. Αυτό το επιλέγει η εργοδοσία. Το επιλέγει ο εργοδότης για να πουλήσει την επομένη περισσότερα φύλλα. Ο δημοσιογράφος δεν διαμορφώνει πάντα όπως θέλει μια είδηση, αλλά όπως είναι η γραμμή της εφημερίδας. Ο κόσμος από τη μια θέλει το δημοσιογράφο να σκεί λειτουργήμα με όσο συνεπάγεται αυτός ο ύψιστος κατ' εμέ τίτλος τιμής και απ' την άλλη δεν αναρωτιέται ποτέ ποιος προασπίζει την εργασία του δημοσιογράφου. Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι ούτε τόσο μαύρα ούτε τόσο άσπρα. Υπάρχει και ένας άλλος δρόμος που ευτυχώς φαίνεται ανοίγεται ταχύως μπροστά μας. Σιγά σιγά θα λειτουργήσουν οι πανεπιστημιακές σχολές των δημοσιογράφων. Σιγά σιγά οι νέοι συνάδελφοι θα εμφανιστούν στο επάγγελμα με καλύτερη εκπαίδευση, με πλατύτερη μόρφωση και καθώς θα προχωρεί η τεχνολογία, ο δημοσιογράφος όλο θα γίνεται και πιο τεχνοκράτης στην ενημέρωση, κρατώντας τις αποστάσεις του και από τις πηγές πληροφόρησής του ή και από τις αιστείες που προσπαθούν να επηρεάσουν τις απόψεις που υποχρεούνται αντικειμενικά να εκφέρουν. Ίσως και να σας φανεί παράξενο, αν σας πω ότι στα κρατικά μέσα ενημέρωσης, μετά από τον κομματικό αναγκασμό που έχουν δεχτεί
τουλάχιστον για μία εικοσαετία, έχει αρχίσει να διαφαίνεται κάποιο είδους ελευθερία στην έκφραση, αλλά ούτε αυτό μπορούσα να σας παγγειηθώ όσο το φοβόμαι προς τις εκλογές. Το μόνο που θα μπορούσε κανείς να σας πει ότι για να αποκτήσει κάποιος σήμερα φωλήτης έγκυη γνώμη στα πράγματα, δεν πρέπει να αρκείται ούτε σε ένα έντυπο, ούτε σε ένα ραδιόφωνο, ούτε σε ένα κανάλι. Αν σκεφτούμε ότι και οι συνάδελφοι στο BBC θεωρούν ότι δέχονται κυβερνητικές παρεμβάσεις στο έργο τους, διότι η κυβέρνηση περιορίζει την ετήσια επιχορήγηση, αν σκεφτούμε ότι το BBC θεωρείται το πιο έγκυρο κανάλι σε όλο τον κόσμο, θα θεωρήσουμε ότι η ελευθερία στα μαζικά μέσα ενημέρωση τελικά είναι σαν τον ακροβάτη που υδρώνει καθημερινά για ενισορροπή πάνω στο πλωμένο σκηνή του έντυπου λόγου, του προφορικού και της εικόνας. Σας ευχαριστώ πολύ. Μας έκανε, κυρία Παναγιωταρέα, μια πολύ συμπυκνωμένη εισήγηση και πολύ τεκμεριωμένη και νομίζω ότι όλοι επιβραβεύουν το σθένος άρθρο τον οποίο γράφει. Εμείς, πριν δώσω το λόγο στους ακροατές, σαν σχολή γονέων, αναγνωρίζοντας την κοινωνική προσφορά και την πνευματική προσφορά στον ελλαδικό χώρο της κυρίας Παναγιωταρέα και εκτιμώντας την προσωπικότητά της, θέλουμε να της απονείμουμε μία μικρή αναγνωστική πλακέτα. Θα παρακαλέσω τον κύριο Σταμάτη, τον πρόεδρο της σχολής, να έρθει για την απονομή. Και κάτι βιβλία τοπικά εδώ. Κανάλια. Θυμάμαι σκηνές τραγικές, δηλαδή θυμάμαι, θα το πω, ή παραμυστικό, θα το πω. Λοιπόν, θυμάμαι τον Αντένα, για παράδειγμα, όταν πέθανε ο Μινωτής, που ήταν μία προσωπικότητα του θεάτρου, όπως γνωρίζετε, που είχε προσφέρει πάρα πολλά. Ήταν λοιπόν ο Μινωτής απομονωμένος και ψυχολογούσε. Μπήκε λοιπόν η κάμερα μέσα, ξέφυγε τον έλεγχο των γιατρών, μπήκε η κάμερα μέσα, έβαλε το μικρόφωνο πάνω από τον Μινωτή, ακούσαμε τον λόγο του και από κάτω έγραφε «Αποκλειστική συνέντευξη με τον Μινωτή». Τι συνέντευξη? Επίσης, πριν από 6 μήνες, βρέθηκε μία κοπέλα σε έναν λόφο στην Αθήνα, νεκρή, από ναρκωτικά, και άρχισε ο φακός να ήταν σχεδόν η μύγη, την είχαν φάει ζώα, και άρχισε ο φακός να περιγράφει το σώμα της από κάτω προς τα πάνω χωρίς κανένα σεβασμό. Αυτή λοιπόν η βία, η οποία εμφανίζεται έτσι στα κανάλια, είναι η θυσία που κάνουν στην ακροματικότητά τους. Δηλαδή δίνουν θέαμα, δεν κάνουν ειδήσεις,
Δεν μπορεί αυτή η είδηση να δίνεται έτσι. Αυτή η είδηση είναι πολύ σημαντική είδηση. Όταν ένας νέος άνθρωπος πεθαίνει από ναρκωτικά και έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα, γιατί έχω δουλέψει πάνω στο θέμα, είναι, μπορεί να γίνει πρώτη είδηση πραγματικά. Αλλά όχι έτσι. Δεν μπορεί δηλαδή από αυτό να βγάλεις show, όπως λέμε, να βγάλεις θέαμα για να προκαλέσεις το θεατή ώστε να παραμείνει στο κανάλι σου. Αυτά είναι φοβερά πράγματα. Και δυστυχώς, συνάδελφοί μου, όταν που υπηρετούν σε αυτά τα μέσα και του ρωτήσει μα γιατί έκανε την άλλη εκπομπή, γιατί προκάλεσε έτσι, θα σου πούνε ότι έχουμε την ακροματικότητα. Γιατί το κυνήγι τη ακροματικότητα φέρνει τη διαφήμιση. Τα κανάλια είχαν φέτος συνολικά τα ιδιωτικά 5,5 δισεκατομμύρια από διαφήμιση. Αντιλαμβάνεστε ότι το κέρδος είναι τεράστιο. Εμφανώς κάθε φορά. Άμα τους κοπεί η ακροματικότητα, ίσως να το ξανασκεφτούν. Από την άλλη μεριά, πρέπει να απαιτήσουμε από τα κρατικά κανάλια να κάνουν εκπομπές και προγράμματα τέτοιου επίπεδου και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, ώστε ο ανταγωνισμός να γίνεται άμεσος. Και επομένως, μόνο εκεί υπάρχει κάποια ελπίδα. Και κάτι ακόμα. Λέγεται ότι αυτό το είδος πουλάει. Είναι αυτό επιλογή. Αυτό θίγει όλους μας. Ναι, αυτό θίγει όλους μας. Αυτό είπα και εγώ, ακριβώς. Μάλιστα. Ναι, ορίστε ο κύριος. Μεταξύ απορίες και ερωτήσεις, πιο δυνατά. Μεταξύ απορίες των δημοκρατικών και μία των ρεπουμπλικάνων. Αλλά δεν βλέπαμε αυτή τη μεγάλη αντίθεση, δηλαδή άσπρο και μαύρο. Είναι θέμα νοοτροπίας του λαού που ίσως δημιουργήθηκε αυτή η νοοτροπία από τους πολιτικούς, θα μας το εξηγήσετε, ή είναι θέμα συμφερόντων. Γιατί και κάτι άλλο, και μια άλλη απορία. Όταν σας βλέπουμε στο στούντιο, πολλές φορές εκνευρίζεστε, επειδή οι καλεσμένοι σας καταλήγουν το θέμα σε διάλογο, κατά κάποιο τρόπο. Και ο συντονισμός γίνεται πιο δύσκολος από μέρος σας. Πραγματικά εκνευρίζεστε ή κάνει καλό στο πρόγραμμα. Γιατί τον κύριο Παναγιωτόπουλο μου φαίνεται από ό,τι καταλαβαίνω το απολαμβάνει. Πολλές φορές. Δεν εκνευρίζομαι. Κρίστο, κάτι σιγά. Όχι, ούτε δείχνω. Κρατώ την ψυχραιμία. Να μην κρύψω. Και θα σας πω και κάτι. Ακόμη και να φαίνεται ότι μπορεί να εκνευριστώ, μέσα μου είμαι πολύ ήρεμη. Έτσι. Ίσως να είμαι στο παιχνίδι των εντυπώσεων. Αρχιθοποίηση. Ένα. Το δεύτερο που μου είπατε είναι σαν να μου πείτε, να μου πείτε το αυγό και η κότα. Αυτό μου λέτε τώρα. Εάν εσείς ως αναγνώστης επιλέγετε να διαβάσετε συγκεκριμένη εφημερίδα γιατί ανήκετε στον χώρο, ή αν εγώ ως δημοσιογράφος ή εκδότης σας τροφοδοτώ με το υλικό που θέλετε. Γι' αυτό έχει την επιλογή να διαλέξετε όποια εφημερίδα θέλετε. Αν δεν σας κάνει μία, δυστυχώς στην Ελλάδα βγαίνουν τόσες εφημερίδες, ίσως να μην ξέρετε ότι ο συνολικός αριθμός φύλων που πουλάμε στην Ελλάδα είναι όσος πουλάει η Κουριέκ στην Τουρκία. Όλα μαζί, νέα, μεσημερινή, καθημερινή, όλες οι εφημερίδες μαζί κάνουν την κυκλοφορία της Κουριέκ στην Τουρκία. Πού φύγατε? Δεν διαβάζουν οι Έλληνες και καλά κάνουν αφού δεν πιστεύουν τα βιβλιοθήκια τους. Μάλιστα. Ορίστε. Ναι, και από τα μετόπιστα. Ορίστε. Πώς την μετράτε την ακροαματικότητα? Δεν την μετράτε, μετράτε ειδικές εταιρείες. Εταιρείες, εδώ στην επαρχία δεν ήρθε καμιά εταιρεία να μας πει. Τι παρακολουθεί. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ωραία, ωραία, υπάρχουν ειδικά πουδιά που μετράνε. Πόση ώρα παραμένει. Θέλω να σου πω ότι κατά τη γνώμη μου, την προσωπική, οι μετρήσεις αυτές είναι πλασματικές. Εγώ δεν τις εμπιστεύομαι. Και θα σας πω γιατί. Γιατί το δείγμα που έχουν είναι μόνο Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και Πάτρα παίρνουν. Και όταν λέμε δείγμα, είναι 500 τηλεοράσεις ανοιχτές. Μα μέσα σε 500 τηλεοράσεις, εγώ δεν μπορώ να δεν νομίζω ότι είναι αρκετό το δείγμα για να κάνεις σταθμίσεις για ολόκληρη την Ελλάδα. Τι βλέπεις, δεν είναι? Η MRB, μια καινούργια εταιρεία αυτή τη στιγμή, έχει συνδέσει ένα ειδικό ηλεκτρονικό πομπό, ο οποίος συνδέεται με ένα κεντρικό εγκέφαλο σε 500 τηλεοράσεις και όταν ανοίγεις το κανάλι σου το βλέπουν. Αυτός είναι ένας τρόπος μέτρησης. Ο άλλος τρόπος μέτρησης είναι ότι περνάνε και σας δίνουν κάποια περιοδικά κάθε εβδομάδα και τα συμπληρώνετε. Σας έχει τύχει καμιά φορά στην Κατερίνη? Όχι. Αντιλαμβάνεσαι πόσο έγκυρες είναι οι μετρήσεις που γίνονται.
Μάλιστα. Ορίστε. Άλλη ερώτηση. Να ρωτήσει κανένας δημοσιογράφος, δεν βλέπω. Παρακαλώ. Ναι, ορίστε. Ο Μέγα Αλέξανδρο με τον τρόπο που τον οποίο έγραψε. Και δεν είναι τυχαίο ότι ούτε το όνομά του είναι γνωστό. Ένα αυτό. Δεν ξέρω αν έχετε γνώση για το άνθρωπο που γράφει κάποιος Robert Hughes στο Time. Λεγόταν το αριστούργημα που σχετικά με τα... Μάλιστα. Με την έκθεση, τελικό θαύμα. Ναι. Σε αυτά τα δύο αν μπορείς να σταθείς. Μάλιστα. Πρώτον, δεν θεωρώ ότι ο κύριος Μίχης είναι αδελφό μου. Ένα λεπτό. Γιατί στο δεύτερο ιδιαίτερα στο Time, πολλοί συνάδελφοι της Ελληνικών έχουμε γράψει και μας στέλνουν πίσω τα γράμματα χωρίς να τα ανοίξω. Λοιπόν, ένα τέτοιο πρόβλημα στο Time. Εφόσον είναι μεγάλη κυκλοφορία και τόσο μεγάλη ιστορία. Μόλις φαίνεται πήρε το πρώτο γράμμα από κάποιον από την Ελλάδα, αποφάσισε να στέλνει τα γράμματα πίσω. Μου φαίνεται λίγο παράλογο αυτό. Δεν υπάρχουν συνάδελφοι τύπου που τους εξετάζει τα γράμματα που δεν ανοίξουν καθόλου. Δηλαδή, α πούμε, θέλει να έχει, πώ να σου πω, για πώ θα συμπροφούμε στο Time. Λοιπόν, το πρώτο θέμα. Εγώ δεν θεωρώ ότι ο κύριος Μίχας είναι δημοσιογράφος. Ο άνθρωπος πολλά επαγγέλλεται. Και ψυχολόγος και κοινωνιολόγος και τέτοια. Επομένως, εγώ δεν θεωρώ ότι ο κύριος Μίχας είναι δημοσιογράφος. Δεν είναι μέρος ενός συντακτών. Και δημοσιογραφούσε σε κάποια έντυπα ανθρώπια. Επομένως, μπορεί να γράφει ό,τι θέλει. Ανήκει σε έναν. Υποτίθεται ότι είναι στο φιλελεύθερο φόρουμ. Μια οργάνωση η οποία κάθεται και βλέπει πόσο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εφαρμόζει το φιλελευθερισμό στην πολιτική της, στα οικονομικά της και αυτά. Δεν μας αφορά. Αυτά που έγραψε για τον Μέγα Αλέξανδρο είναι τραγικά. Από κάθε άποψη και από ιστορική άποψη είναι αριστόρητος ο άνθρωπος και επομένως πώς θα ασχοληθώ με έναν αριστόρητο και αγράμματος είναι. Και βεβαίως δεν μπορώ να δεχτώ ότι τα έγραψε αγαθή την καρδία. Νομίζω ότι υπηρετούσε και σκοπιμότητα και συμφέροντα. Επομένως νομίζω ότι κάνουμε πάρα πολύ καλό το να αναφέρουμε το όνομά του και να συζητάμε περί αυτών. Λοιπόν, εδώ τελεία και πάμε. Όσο αφορά το Time. Δεν είναι η πρώτη φορά που τέτοια ανθεληνικά δημοσιεύματα μπαίνουν σε μεγάλα και έγκυρα έντυπα. Πριν από λίγες μέρες, στη Μοντ, που τίθεται μια έγκυρη γαλλική εφημερίδα, υπήρχε πρωτοσέλιδο θέμα εξάστηνο, πρωτοφανές για αυτήν, ότι ένας δημοσιογράφος της, ειδικά απεσταλμένος, είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη και ακούστε τι είχε και έγραψε. Ότι σε κατηδίαν συνέντευξη που είχε με έναν γιατρό στη Θεσσαλονίκη, είχε τις πηγές του από τον γιατρό και του είπε ότι ετοιμάζουμε συντάγματα για να καταλάβουμε τα Σκόπια. Και ότι είναι θέμα χρόνου. Και αυτό το δημοσίευσε σοβαρά. Δηλαδή η πηγή του όλη ήταν ένας γιατρός, το οποίο δεν κατανομάζει κιόλας. Και από εκεί έβγαλε το συμπέρασμα, χωρίς να κάνει ούτε να ρωτήσει κανέναν, ούτε να κάνει κάποιο κρόσινγκ στην είδησή του, κάποια διασταύρωση στην είδησή του, ότι εμείς ετοιμάζουμε συντάγματα να καταλάβουμε τα Σκόπια. Τα δημοσιεύματα αυτά που βλέπουν στο φως τακτικά τη δημοσιότητα τον τελευταίο καιρό είναι κατευθυνόμενα. Πάντοτε υπήρχαν. Πάντοτε τα Σκόπια είχαν τον τρόπο του να περνούν τέτοιου είδους δημοσιεύματα. Εμείς δεν έχουμε τον τρόπο μας να περνάμε δημοσιεύματα. Εμείς αρχίσαμε πάρα πολύ να απαντήσουμε σε αυτό το είδος την προπαγάνδα που γίνεται, που είναι ένας βρώμικος πόλεμος εναντίον των συμφερόντων των εθνικών μας. Ειδικά για το άρθρο του Time. Τους στείλανε θησαυρούς βέβαια και τους κρίνανε ότι τους κάναμε μόνο για λόγους προπαγάνδας. Αυτό τι σημαίνει. Πέρα από το ότι το δημοσίευμα ήταν κακό, σημαίνει ότι και εμείς δεν είχαμε τον τρόπο μας αυτά τα αριστουργήματα που στείλαμε έξω να τα παρουσιάσουμε όπως τα έπρεπε. Δηλαδή, μας λείπουν αυτό που λέγεται διεθνώς οι σωστές δημόσιες εθνικές σχέσεις. Επομένως, αυτά τα δημοσίευματα δεν μπορούν να κάνουμε απολύτως τίποτα. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι και να απαντούμε, όπως είπε ο κύριος, και να κόβουμε τα έντυπα και από την άλλη μεριά η κυβέρνηση θα πρέπει να κάνει μια ισχυρή απάντηση. Και αυστηρή. Ισχυρή και αυστηρή απάντηση. Έγινε στο Time. Νομίζω ότι έγραψε και ένα κείμενο και ο Υπουργός Πολιτισμού και ο κύριος Μαγκίνας. Αλλά πάντως
Δεν πρέπει να τρομάζετε, γιατί αντίστοιχα υπάρχουν άλλα 5 δημοσιεύματα τα οποία είναι υπέρ της Ελλάδος. Μάλιστα. Πρέπει να σας πω όμως ότι όταν ένας δημοσιογράφος καλείται από τα Σκόπια, τον περιποιούνται. Πολλές φορές καλούν και ειδικούς δημοσιογράφους οι οποίοι πληρώνονται. Είναι ντροπή, αλλά είναι αλήθεια. Και επομένως γράφουν το κείμενό τους από εκεί και επηρεάζονται. Και όταν γράφουν το κείμενό τους, δεν είναι αντικειμενικοί. Υπηρετούν συμφέροντα. Επί του ιδίου θέματος άλλη. Μια συγγνώμη, μια παρέμβαση για τον συνάδελφό μου, τον κύριο Καρυπίδη. Ναι. Ήμουνα κι εγώ συνδρομητής στο Time και έγραψε ένα γράμμα όταν έγραψε ο κύριος Τάουπο. Ο Τάουπο τα γράφει αυτά, είχε γράφει το μακεδονικό. Και τους είπα ότι αν δεν δημοσιεύσετε το γράμμα, δεν πρόκειται να ανανεώσετε τη συνδρομή μου. Και έλαβα γράμμα, έλαβα απάντηση από τη Νέα Υόρκη. Και μου λένε, επειδή είχαν πολλά γράμματα, και ό,τι γράφτηκε από τον κύριο Τάλμποτ λέει, δεν είναι ότι το εγκρίνουμε κι εμείς. Ας το γράφουν όμως, ότι δεν εκφράζει το περιοδικό. Και μετά γράφουν. Είναι και μια ελληνική δεν εταιρεία. Δεν το γράφουν όμως. Δεν το γράφουν. Όχι. Οι επομένως υιοθετούν το ρεπορτάζ αυτό το γράφουν. Είστε λίγο ψηλώσεις εσείς. Έχω παρατηρήσει και στα έντυπα και στα κανάλια μια επιλεκτική συμπεριφορά σε σχέση με το εμφύλιο της Ιουγκοσλαβίας. Δηλαδή, απηχούν θέσεις των Κροατών και γενικότερα αυτών που τον κατευθύνουν και το γεγονός ότι γίνονται βιασμοί, σφάγες. Σήμερα μάλιστα είδα αρκετές φωτογραφίες παιδιών που τα είχαν καταγρεωργήσει, τα είχαν πνίξει και μετά τα έγραψαν και αυτά δεν φάνηκαν ποτέ, ούτε καν στην ελληνική τηλεόραση, ούτε στον ελληνικό τύπο που θα έπρεπε να είναι πιο ευαίσθητος. Δηλαδή το ερώτημα εδώ είναι ότι απηχούνται, ότι εκφράζονται διάφορα συμφέροντα τα οποία κατευθύνουν αυτά τα έργα. Υπάρχει κάτι πολύ χειρότερο από αυτό, κύριε συνάδελφε. Ότι η ελληνική τηλεόραση συνήθως στέλνει κάποιους απεσταλμένους. Ωστόσο, δεν φτάνουν στην πηγή πληροφόρηση αυτή, γιατί πηγαίνουν σε ένα ταξίδι 2-3 ημερών και γυρίζουν. Αναγκαζόμαστε λοιπόν τα κανάλια και παίρνουμε εικόνα από τα διεθνή πρακτορία. Τα μεγάλα πρακτορία. Από το Reuters, από το Dish News και αυτά τα κανάλια τροφοδοτούν αυτού του είδους την πληροφόρηση. Δεν θα έπρεπε όμως, επειδή έχει εντοπιστεί το πρόβλημα και διάβαζα σε αθηναϊκή. Γιατί, μήπως το CNN δίνει κανονική πληροφόρηση, όχι. Μήπως έδωσε την εικόνα του πολέμου του κόλπου. Σήμερα κυκλοφορούν 7 βιβλία στη Γαλλία και στην Αμερική που αποδεικνύουν ότι αυτό που είδαμε ως πόλεμος του κόλπου δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μοντάζ στο στούντιο. Επομένως, τι περιμένει. Όμως, το CNN εκφράζει συγκεκριμένες θέσεις. Γιατί το Reuters και οι άλλοι εκφράζουν συγκεκριμένες θέσεις, απολύτως. Τα ελληνικά κανάλια. Τα ελληνικά κανάλια, τα οποία είναι και πολύ ευαίσθητα υπέρ των Σέρβων, αν θέλετε να μιλήσουμε ανοιχτά, αφού το κάνουμε το θέμα, θα έπρεπε να έχουν μεγαλύτερες προσβάσεις προς τα εκεί. Αλλά υπάρχει ένα άλλο θέμα. Δεν διαθέτουν πολλά χρήματα. Για μια τέτοια αποστολή μιλάμε για κάποια εκατομμύρια. Και δεν τα διαθέτουν αυτά τα χρήματα αυτή τη στιγμή. Πέρα από αυτό, σε αφιέρωμα που είχα διαβάσει σε εβδομαδιαία ελληνική εφημερίδα, έπαιρνε καθαρά θέσεις υπέρ των Κροατών και παρασιωπούσε το γεγονός ότι 800.000 Σέρβοι είχαν σκοτωθεί από τους πουστάσεις της Κροατίας. Επειδή μιλάμε συγκεκριμένα, όπως μίλησα εγώ καθαρά, θα πετύχει και εφημερίδα που διαβάσετε. Το Βήμα. Εδώ είναι, άνθρωποι με καταγράφει. Δηλαδή, τετρασέλιδο αφιέρωμα και περιείχε πολλές ανακρίβειες. Και εκτός αυτού, για την Αρμενία που σήμερα πνίγεται στο θανάσιμο κλειό της Τουρκίας και των τουρκόφωνων, κανένας δεν την αναφέρει. Για την Αρμενία, όπως ξέρετε, υπήρχε ένα τέτοιο θέμα, ένα βέτο, όχι τώρα, από το 22, από το 20, σαν να σου πω ότι πνίγεται στο θέμα η Αρμενία. Και εκτός αυτού, γράφουμε για ποικίλα ολοκαυτώματα και μη, έχουν αποσιοποιηθεί το ολοκαύτωμα, η γενοκτονία του 22, των Μικρασιατών, των Ποντίων, δηλαδή τα περνάμε με ελαφριά την καρδιά. Εκεί είναι θέμα εκπαίδευσης. Θα έπρεπε τα θέματα αυτά του 22 να αναρθούν μέσα στα βιβλία. Ειδικά όταν πιστεύουμε ακράδαντα ότι, τουλάχιστον εγώ προσωπικά έτσι, ότι οι πρόσφυγες ήταν το στοιχείο που έδωσε μία ανάταση στη χώρα μας και από τη στιγμή που έρχονται οι πρόσφυγες του 22 στην Ελλάδα, αρχίζει ουσιαστικά να μπαίνει η Ελλάδα σε έναν άλλον ορίζοντα. Όσο
ως εκείνη τη στιγμή και το εμπόριο και η βιομηχανία ήταν πάρα πολύ πίσω με την είσοδο των προσφύγων. Αρχίζει μια καινούρια εποχή για τη χώρα μας, στην βιομηχάνησή της και στην ανάπτυξή της. Πρέπει να σας πω ότι χρειαζόμαστε οι πρόσφυγες, η δεύτερη, η τρίτη γενιά, η τρίτη γενιά σήμερα, να έχει την προσφυγική συνείδηση, να ξέρει τη διαφορετικότητά της και να είναι υπερήφανη για τη γενιά της. Αυτό όμως που έπρεπε για να γίνει πρέπει να περάσει την εκπαίδευση. Και δυστυχώς τα βιβλία σήμερα, τα ιστορικά, είναι κατάπτυστα. Διότι σε αυτό το τομέα δεν αναφέρουν σχεδόν τίποτε. Το περνάνε με κάποιες σειρές, λες και πρέπει να ντρεπόμαστε. Αυτό θα έπρεπε να αναλάβει κάποιες ευθύνες από τότε μέχρι σήμερα. Αλλά όπως ξέρετε, η ιστορία γράφει με στα γραφεία. Κύριε Παπαδημίου, συγγνώμη, να κάνουμε ένα time out. Μήπως πρέπει να πάρει κάποιος άλλος το λόγο. Και αμέσως δώσουμε ξανά το λόγο. Ο συντονιστής έχει λίγο δύσκολο εδώ. Λυπούμε. Καθίστε, τα ξέρει, κυρία Παναγιώταρε. Καθίστε κάπου και κοντά, αν θέλετε. Μπροστά. Ορίστε. Το επάγγελμά σας είναι επάγγελμα και όχι λειτουργήμα. Και μάλιστα αφήσατε να εννοήσουμε ότι κλείνεται υπέρ της άποψης ότι είναι επάγγελμα. Μήπως θέλετε. Εγώ το είπα ότι θα ήταν λειτουργήμα, το θεωρώ τίτλο τιμής. Αλλά πρέπει να ζήσουμε δημοσιογράφοι. Ναι, μήπως θα έπρεπε να το δείτε πρώτα σαν λειτουργήμα και μετά να σας αναγνωρίσουμε το ελαφρυντικό. Είμαι καθηγητής θεολόγος, διευθυντής ένα γυμνάσιο. Εσείς το βλέπετε σαν λειτουργήμα τη δουλειά σας. Θέλω να πιστεύω. Κι εγώ θέλω να το πιστεύω για τη δική μου. Μιλάω γενικά όμως. Μήπως θα πρέπει να το δείτε οι δημοσιογράφοι σαν λειτουργήμα πρώτα και μετά σαν επάγγελμα. Γιατί αν το δείτε σαν επάγγελμα, τότε εύκολα θα γίνονται υποχωρήσεις. Όχι, θα έλεγα το αντίθετο μαζί σας. Θα έλεγα ότι ένας καλός επαγγελματίας θα υποστηρίξει όσο μπορεί και την αυτοτέλειά του και την δύναμη που έχει να υποστηρίξει τα συμφέροντα ενός κοινωνικού συνόλου. Θα σας πω κάπου αλλού όμως που θα διαφωνήσουμε πάλι. Να μην διαφωνήσουμε. Είπατε προηγουμένως ότι, μάλλον από όσα είπατε, αφήσατε να εννοήσουμε ότι είστε κατά του πολυνόμου που ψηφίζει το νομοσχέδιο. Είμαι κατά οποιοδήποτε νόμου για τη δημοσιογραφία. Διότι ο δημοσιογράφος έχει οδηγό την συνείδηση. Γιατί ο δημοσιογράφος πρέπει να έχει έναν οδηγό, να κοιμάται καλά και να το γυρίσει σπίτι του. Η συνείδηση του. Όταν η συνείδηση του είναι ήσυχη, τότε κοιμάται καλά. Αν δεν είναι ήσυχη, νομίζω θα έχει προβλήματα. Αλλά εφόσον όμως είπατε ότι οι εργοδότες δεν σας επιτρέπουν να κάνετε αυτό που σας υπαγορεύει η συνείδηση. Δεν είπα αυτό το πράγμα. Είπαμε ότι προσπαθούμε να συμβαστούμε. Και αυτοί και εμείς. Αυτοί με την αυτό που θέλουν και εμείς όσο μπορούμε να περάσουμε αυτό που θέλουμε από κάτω. Κύριε Ζώγα, να κάνω μια παράμεση αυτά που έρχομαι, σας διευκολύνω κιόλας. Να ρωτήσω ευθέως την κυρία Παναγιωταρέα. Ναι, εάν εσείς βρίσκετε ένα χρηματοδότη, ο οποίος αναλάβει να εκδώσει ένα έντυπο της αρεσκίας σας που να εκφράζει την κειμενικότητα, το επιχειρούσατε. Προσωπικά εγώ, αλλά έτσι. Ναι. Γιατί. Δεν ευχαριστεί αυτό που κάνω. Δεν ξέρω, βέβαια. Ένα έντυπο τελείως αντικειμενικό. Ακούστε, αυτό δεν είναι ένα εύκολο εγχείρημα. Διότι μερικοί από εμάς είμαστε μαχόμενοι. Δεν είμαστε δημοσιογράφοι γραφείου. Αυτό που λέτε χρειάζεται ένα μάνατζερ. Εγώ δεν το κάνω ποτέ παραδείγματος χάρη. Ωραία. Η κυρία Παναγιωταρέα, ο επαγγελματίας κάνει καλύτερα τη δουλειά του. Στη συνείδησή σας δεν κάνετε υποχωρήσεις. Μιλώ γενικά, δεν αναφέρομαι σε προσωπικές εξαιρέσεις ή μεμονωμένες εξαιρέσεις. Μιλώ γενικά. Η συνείδηση λειτουργεί κανονικά. Το επάγγελμα κανονικά. Η ελευθεροτυπία κανονικά. Ζούμε σε μια ιδανική χώρα τότε. Γιατί έχουμε αυτή την θλιβερή εικόνα, τους βιασμούς στο θέμα, στο ρεπορτάζ, στα προγράμματα, στις... Ο τρόπος που δίνονται. Γιατί γίνονται αυτές οι υποχωρήσεις, γιατί παρουσιάζεται αυτή η εικόνα στον ελληνικό λαό. Γιατί τα ζητάτε εσείς. Κάθε άλλο. Όχι εσείς, μια μεγάλη μερίδα. Δεν νομίζω ότι είναι. Σας δίνουν αυτά που νομίζουν ότι θα σας κρατήσουν το κανάλι. Μπορεί να παρουσιάζονται ότι είναι η μεγάλη μερίδα του ελληνικού λαού, εσφαλμένος. Ναι, αλλά έτσι είναι. Η πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν είναι ευχαριστημένη ούτε από τα ρεπορτάζ, ούτε από τις ειδήσεις, ούτε από τις εκπομπές. Πάντα εξαιρούνται οι υπερεπιπτώσεις μεμονωμένες. Μια τίποτα λοιπόν. Να το βάλουμε μια τελεία, έτσι. Αν λοιπόν θεωρούμε αυτό ότι έχετε δίκιο, τότε να μου εξηγήσετε πώς είναι δυνατόν ότι οι μετρήσεις δείχνουν ότι ένα κανάλι, όταν αρχίζει τις ειδήσεις του με θέμα τέτοιο, όπως το λέτε, το οποίο προαναγγέλει κιόλας, έτσι από το απόγευμα, από νωρίς, ότι στο πρώτο θέμα, απόψε ο Τάδε θα έπρεπε βιασμό ή δολοφονία.
Πώς εξηγείτε τότε εσείς ότι ανεβάζει τις ειδήσεις του σε ένα ποσοστό 42%? Μας ενδιαφέρει να ακούσουμε τις ειδήσεις, να δούμε το γεγονός, αλλά όχι με τον τρόπο μας το παρουσιάζει. Μα όχι, γιατί άμα το παρουσιάσω σοβαρά, όπως το παρουσιάζει η ΕΡΤ1 ή η ΕΡΤ2, αλλάζεται κανάλι. Αυτή είναι η διαφορά. Και έτσι η ΕΡΤ1 και η ΕΡΤ2 έχει μία 12% πραγματικότητα και άλλη 8%. Καταλάβατε? Δεν νομίζω. Πώς δεν νομίζετε, αφού έτσι είναι. Εδώ δεν είναι. Το πρόγραμμά μου στο Sky είναι, δεν είναι έτσι επειδή έτσι νομίζετε. Και μόνο στο πω ότι δεν είναι έτσι επειδή έτσι νομίζετε. Μάλιστα. Ναι, ελάτε ο κύριος. Θέλετε να έρθετε από εκεί, μπορείτε. Αποκόμισα μια ζωφερή εντύπωση και απεσιόδοξη πλευρά γύρω από, από τον τύπο και από τα μέσα στη τηλεόραση. Μαζική συνημέρωση, μάλιστα. Το πέρασμα, όπως είπατε στην αρχή, στους επιχειρηματίες. Που είχαν πάντα σαν στόχο και το βλέπουμε, το κέρδος, αλλά και την φιλία με τις εξουσίες, τη δύσκολη θέση του δημοσιογράφου, όπως αναλύσατε, που δεν μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να λέει όσο μπορεί το καλό-καλό. Πόσο μπορούμε εμείς, ο ανυπεράσπιστος αναγνώστης, τηλεθεατής, ακροατής, να περιμένει ποιότητα, όταν στο βωμό του κέρδους και στο βωμό της εξουσίας δίνονται όλα. Πείτε μου πόσο μπορούν να επέρονται όλα αυτά τα μέσα για τη συμμετοχή τους στον πολιτισμό, στην τέχνη. Ακόμα, πόσο καλό ή κακό έκανε η ελεύθερη ραδιοφωνία. Να αρχίσω αυτό, το τελευταίο. Η ελεύθερη τηλεόραση και η ραδιοφωνία. Πρώτον, αντέγραψαν, όπως ξέρετε, τα αμερικάνικα πρότυπα. Έτσι, και τα δύο κανάλια τα ελεύθερα, αυτό κάνουν. Επομένως, μέσα σε αυτή τη λογική κινούνται. Δεν έχουν ένα ελληνικό πρότυπο και γι' αυτό θα δείτε ότι ούτε το Μέγκα, ούτε το Αντένα, ούτε δεν ξέρω ποια άλλα ελληνικά κανάλια δεν έχουν καθόλου εκπομπές πολιτισμού. Καθόλου, καμία. Απολύτως. Ούτε για βιβλίο, ούτε για τέχνη, ούτε για θέατρο. Καμία, απολύτως. Διότι δεν τους δίνει πραγματικότητα. Και μπορείς το έχουν απορρίψει σαν είδος. Πώς σας απαντώ και στο δεύτερο ένα που κάνατε. Τώρα, εσείς έχετε τη δύναμη στα χέρια σας. Δεν είστε τόσο ανυπεράσπιστοι. Ακριβώς επειδή υπάρχουν πολλά κανάλια. Μπορείτε να κάνετε τις δικές σας επιλογές. Και επομένως αυτό το πράγμα είναι και μια άμεση απάντηση στο προσφερόμενο είδος. Δηλαδή, αν αυτό που έκαναν οι Εγγλέζοι πριν από 30 χρόνια, δεν το κάνουμε και εμείς σήμερα, αυτός ο οξύς ανταγωνισμός θα οξύνεται όσο περνάει ο καιρός, πολύ περισσότερο. Και θα δημιουργούνται τέτοιες καταστάσεις. Ξέρετε ότι στην Αμερική, σε ειδικό κανάλι, κάποτε σκηνοθέτησαν δολοφονία, προκειμένου να έχουν θέμα την ημέρα εκείνη. Λοιπόν, αυτός ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ επικίνδυνος για τη δική μας ελευθερία και τη σκέψη μας πολύ επικίνδυνος. Ο μόνος τρόπος λοιπόν είναι πρώτον να διαμαρτυρηθούμε, σωστά από την αρχή. Δεύτερον, να πιέσουμε και την πολιτεία. Γιατί αυτά τα κανάλια λειτουργούν χωρίς άδεια. Λειτουργούν ανεξέλεγκτα αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει ένα συμβούλιο δεοντολογίας που να ελέγχει αυτά τα πράγματα και έστω εκ των υστέρων τιμωρεί. Αν δηλαδή υπήρχε κάποιο φόβο ότι θα αφαιρεθεί κάποια άδεια σε αυτά τα πράγματα, ίσως λειτουργούσε και πολύ πιο σωστά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουν δοθεί σε έναν ανταγωνισμό ακροματικότητας και τηλεθέασης με αποτέλεσμα να είστε ανυπεράσπιστοι όπως λέτε. Αλλάξτε λοιπόν κανάλι. Μάλιστα. Υπάρχει άλλο ερώτημα παρακαλώ. Βλέπω. Ναι, κυρία. Ναι, ναι. Να φύγει και ο Παπαγεωργίου. Βλέπω ότι έχετε και μία. Δίπλα. Ελάτε. Και μετά κύριε Παπαγεωργίου. Είναι σύντομη. Σύντομη, ελάτε, ναι. Ελάτε και να πω και κάτι, κυρία Παναγιωτορία, πρέπει να μας έχουν στείλει μία πρόσκληση εδώ για σας. Σήμερα έχει μία έκθεση στην Γκαλερί Μάτι, ο Πάρης Πρέκας, και θα τον παρουσιάσει η συνάδελφός σας, η κυρία Μαρία Καραβία. Το έχετε υπόψη σας? Είναι και δύο, ναι, το έχω υπόψη μου. Είναι και δύο εξαιρετικοί. Αν έχουμε χρόνο, θα πάμε να το δούμε. Το λέω και για το κοινό εδώ, είναι πάρα πολύ εκπληκτικό. Κυρία Παναγιωτορία, πολύ καλή. Κάνει πολύ που ο Πάρης Πρέκας έχει εμπνευστεί από το Θεσσαλικό κάμπο και κάνει πολύ καλές αποδόσεις σε άλογα. Είναι εξαιρετικός αυτό. Μια σύντομη ερώτηση. Στο μάτι είπαμε, η ώρα 9. Θα μπορούσατε να μας και γραφήσετε με λίγα λόγια
ένα σωστό πρόγραμμα ενός σωστού τηλεοπτικού ραδιοσταθμού ή οτιδήποτε άλλο. Ξέρετε, μου ζητάτε. Διάλειμε λίγα λόγια. Δηλαδή, σιγά πιο... πραγματεία. Πραγματεία, γι' αυτό ζήτησαμε λίγα λόγια. Δηλαδή, τι θα πρέπει να περιέχει. Πολιτισμό τόσο δισεκατό. Θα πρέπει να ξέρετε ότι τα προγράμματα δεν τα φτιάχνουν δημοσιογράφοι, ούτε εσείς ούτε εγώ. Σίγουρα. Τα προγράμματα στο εξωτερικό, σε τηλεοράσεις που σέβονται τον εαυτό τους, όπως το BBC 1, στο οποίο έχουν δουλέψει ένα εξάμεινο, δεν ξέρω πώς δουλεύουν σε ανατροπία, θα κάνουν ειδικοί προγραμματιστές. Δηλαδή υπάρχει ένα συμβούλιο από ψυχολόγου, από ειδικούς εκπαιδευτικούς, από κοινωνικούς φορείς. Και το πρόγραμμα δεν γίνεται στο γόνατο, δηλαδή βάζουμε μία οζόνη αθλητικά όλοι μαζί. Ανοίγεις τις 8 η ώρα την Κυριακή την τηλεόραση μέχρι τις 12 και σε δράσεις στο ποδόσφαιρο. Όλοι μαζί, το ίδιο. Συγγνώμη. Αυτό δεν επιτρέπεται. Ναι. Λοιπόν, ένα πρόγραμμα χωρίζεται σε ζώνες. Και δίνουν τα πολιτισμένα κράτη τόσο πολιτισμό, τόσο πολιτική, τόσο θέατρο, τόσο κινηματογράφο. Εγώ δεν μπορώ λοιπόν να φθηνώσω. Όσα συντηρούνται να έχουν σωστά προγράμματα. Εσείς πληρώνετε. Τον τρόπο πίεσης μπορείτε να μας το διευκρινίσετε. Πότε μπορώ. Να φύγω να... Με την ευκαιρία πραγματικότητα που τους δίνει. 5.000 γράμματα από την Κατερίνη να κατεβεί τα εκπομπή. Να δει την άλλη μέρα κατεβαίνει. Έχει δίκιο αυτό που λέει. Αν σε μια εκπομπή κάνετε 100 τηλεφωνήματα διαμαρτυρίας, γίνεται πανικός. Αν θέλετε να σα το αποκαλύψω. Πανικόβλητη την επόμενη μέρα. Τι έγινε, προσέξτε το. Πανικόβλητη. Πολύ ωραία. Ναι, ορίστε, υπάρχει. Ναι, κύριε. Έχω μία ερώτηση. Ναι, λέτε. Έτσι όπως το λέτε. Να σας ακούω και πάλι. Θεωρούμε πλέον, ή μάλλον μετατοπίζεται η ευθύνη. Δεν θα πάτε και κύριε. Θέλετε να ρωτήσετε κι εσείς από κάτω, σηκώστε το χέρι. Στη συνέχεια των όσων ελέγχθησαν προηγουμένως. Έτσι όπως το λέτε, μετατοπίζεται η ευθύνη στους ακροατές ή στους τηλεθεατές. Και πλέον παραμένουν ανεξέλεκτα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ... είναι έτσι, αλλά πέστε μου, εμείς δεν παράγουμε ένα προϊόν. Το πρόγραμμά μας δεν είναι προϊόν. Ποιος τους ενέχει, έτσι όπως λέτε. Μια στιγμή δεν παράγουμε. Όχι, μια στιγμή δεν παράγουμε ένα προϊόν. Μην το αγοράσετε. Αφού δεν σας αρέσει, μην το αγοράσετε. Να κλείσετε το μαγαζί δηλαδή. Λίγο πολύ όμως επιβάλλεται. Θα έλεγα επιβάλλεται, διότι μέσα σε κάθε σπίτι υπάρχει μια τηλεόραση. Ας δείτε. Και εγώ θεωρώ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ένα τμήμα της παιδείας. Περίφημα. Επιλέξτε τα προγράμματα. Έστειλε, επιλέξτε τα προγράμματά σας από κάθε κανάλι. Πόσο πληρώνουμε κιόλας. Επιλέξτε τα προγράμματά σας. Θα δείτε ένα πρόγραμμα καλό στο Μέκα, ένα άλλο στον Αντένα, κάτι στην κρατική τηλεόραση. Επιλέξτε τα προγράμματά σας. Μα έτσι θα χάνουμε τον χρόνο μας ψάχνοντα τα κανάλια για να βρούμε ένα. Μα όχι, υπάρχει πρόγραμμα που μπορείτε να κάνετε. Και υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να ξέρετε. Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά σας να βλέπουν μόνο τους τηλεόραση. Αυτό προσέξτε το που είπε η κυρία Παναγιωτάρη. Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά να βλέπουν μόνο τους τηλεόραση, τουλάχιστον μέχρι τα 16 τους χρόνια. Ποτέ τηλεόραση. Και όταν βλέπουν πρόγραμμα τηλεόρασης, γιατί υπάρχει μια τάση να τα ξεφορτωνόμαστε. Τους ανοίγουμε τη τηλεόραση, βάζονται που κάθονται μπροστά και ξεκάνουμε τις δουλειές μας. Αυτό είναι λάθος. Και όταν υπάρχει πρόγραμμα, το συζητάτε μαζί τους. Γιατί εκεί γίνεται η μεγάλη ζημιά που υφίστανται τα παιδιά. Και επίσης υπάρχει κάτι άλλο. Η γλώσσα που μιλούν τα τηλεοπτικά μέσα και τα ραδιόφωνα και η τηλεόραση είναι μέτρια. Δηλαδή τα ελληνικά τους είναι κάτω του μετρίου. Και είναι πολύ επικίνδυνο για το γλωσσικό αφεντικό αυτού του τόπου. Πρέπει και αυτό να το έχετε υπόψη. Γιατί πολλοί διδάσκονται τη γλώσσα της τηλεόρασης. Τα παιδιά μιλούν τακτικά τη γλώσσα της τηλεόρασης. Δηλαδή μιλάνε 500 λέξεις. Κύριε Σαγγελέα, συγγνώμη, αλλά θέλετε να οξύνετε τα πράγματα, βλέπω. Όχι, θέλω να πω και κάτι άλλο. Αν θέλετε, ο απόϊχος φτάνει και στα δικαστήρια καμιά φορά. Έμεσα, αν θέλετε, μέσω της εγκληματικότητας φτάνει ο απόϊχος της τηλεοράσεως. Δεν θα έπρεπε να επιβληθούν, αν θέλετε, δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσουν ή πώς θα αντιδράσουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ορισμένες προτεραιότητες. Όπως είπατε προηγουμένως, τόσο για τον πολιτισμό, τόσο για το θέατρο, τόσο για. Αυτό να επιβληθεί. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, αλλά πέστε μου κάτι. Γιατί να γίνει. Εσείς αυταπάγγελτα, βλέποντας ένα πρόγραμμα στην τηλεόραση, πόσες φορές επενέλθετε. Τον μπαλάκι γύρισε. Όσες μου επιτρέπετε. Πότε, ούτε μία. Δεν ξέρω. Ούτε μία. Αυτές οι εικόνες βιασμού που βλέπετε στην τηλεόραση, θα μπορούσατε θαυμάσετε να μην τις βλέπετε αν ένας εισαγγελέας όρθωνε το παράστημά του και έκανε εκείνη την ώρα αυταπάγγελτη στη δίωξη. Σας πληροφορώ και δεν έχω παρακαλώ. Θα σας διακόψω τώρα όμως. Λοιπόν, εάν έκανε κάτι τέτοιο ο εισαγγελέας, την άλλη μέρα, όπως ο Τσεβάς, δεν ξέρω, σε παραπλήσια, αν θέλετε, θέματα,
την άλλη μέρα θα ήταν το στόχαστρο. Μα τι λέτε. Και αφού ήταν, θα σας πω. Βεβαίως. Για να τολμήσει ένα εισαγγελέα και δεν θα πω ότι φοβούνται και δεν το κάνουν. Να τολμήσει ένα εισαγγελέα όχι με κατάχρηση της εξουσίας του, αλλά όταν ένα θέμα είναι παραδεκτό από μεγάλη κοινωνική μάζα, δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Όταν αυτό που λέτε, αυτό που αισθάνεστε εκείνη την ώρα, αυτό το πρόβλημα σας προσβάλλει. Να σας πω κάτι. Εμείς δεν προσβάλλει τους άλλους Έλληνες. Να πω κάτι. Ίσως οι άλλοι Έλληνες που λέτε δεν ξέρουν πώς ακριβώς έχει ένα θέμα. Ο δημοσιογράφος, επειδή είναι ανεξέλεκτος, το γράφει όπως θέλει. Αλλά και από την άλλη μεριά, ο δικαστικός ή ο εισαγγελέας δεν έχει την ευχαίρεια, τη δυνατότητα να αμυνθεί, αν θέλετε, να βγει προς τα έξω. Και μου γράφουν εμένα μια φορά προσωπικά, αν θέλετε, ο εισαγγελέας θα έκανε πλακάκι με τον τάδε. Ενώ δεν ήξερε, με συγχωρείτε, εκεί είναι πολύ δύσκολη η θέση, αν θέλετε, του δικαστικού να κάνει μήνυση. Εκεί πια φτάνουμε. Ενώ ο δημοσιογράφος είναι ανεξέλεκτος και μπορεί να λέει και να γράφει ό,τι θέλει, ο εισαγγελέας δεν μπορεί να κάνει. Δεν είναι ανεξέλεκτος όσο νομίζετε, γιατί υπάρχει ένα άλλο θέμα. Όταν μια εφημερίδα δημοσίευσε το πτώμα της τεμαχισμένης κοπέλας, μιλάω από εκείνο το έγκλημα, το περίφημο στην Αθήνα, που είχε κόψει μια κοπέλα σε 6 κομμάτια και τα είχε βάλει σε σακούλα. Όταν η εφημερίδα το δημοσίευσε, εάν ένας εισαγγελέας είχε κάνει επέμβαση στην εφημερίδα, θα μπορούσε να την σύρει στα ποινικά δικαστήρια, το ξέρετε πολύ καλά πολύ. Κανείς δεν κινήθηκε. Ναι, να πω εγώ όμως, γιατί να φτάσει στο σημείο ο εισαγγελέας να κάνει δίωξη και να μην έχει την αυτοκριτική, αν θέλετε, δεν ξέρω πώς. Το συγκρότημα, ο δημοσιογράφος, ο υπεύθυνος, να μην δημοσιεύσουν αυτά τα πράγματα. Ποιος θα το πρόσφυγε. Θα πρέπει να φτάνουμε δηλαδή στην δίωξη. Να σας πω, δηλαδή και εσείς πετάτε τον μπαλάκι πάνω μας. Ασκήστε εσείς τις ευθύνες, αλλά τις ασκήσουμε κι εμείς. Μάλιστα. Αντίστοιχα. Άλλο ερώτημα. Ωραία. Μ' άρεσε η λογοδιώξηση, γιατί σας απείλαψε η κυρία Παναγιώτα εγώ και ο κόσμος κάτω. Υπάρχει άλλο ερώτημα ή να κλείσουμε. Μήπως δεν πρέπει να κάνει ένα χέρι. Ορίστε κύριε και να τελειώνουμε. Γιατί κουραστήκατε. Ότι μια μεγάλη μερίδα στη διαμόρφωση της γλώσσας έχει ο τύπος. Και διαπιστώνει. Μια μεγάλη ευθύνη στη διαμόρφωση της γλώσσας του τύπου. Στην κακοποίηση της γλώσσας, να σας το πω πιο ομά, εν πάση περιπτώσει, γιατί κάπως έτσι συνηθίζετε και μιλάτε κι εσείς. Διαπιστώνουμε πολλές φορές σε δημοσιογράφους που τους θεωρούμε εν πάση περιπτώσει ολοκληρωμένους. Γιατί νομίζω ότι ένα από τα βασικά στοιχεία που θα το διακρίνει θα είναι και η ικανή γνώση της γλώσσας. Διακρίνουμε πολλές φορές πολλά λάθη. Επισημαίνετε πολλά, θέλετε να πείτε. Επισημαίνουμε. Πώς μπορεί αυτό το φαινόμενο να θεραπευτεί, γιατί θεωρώ ότι. Θα τους χαρακτηρίσω στα θεραπεία. Όχι όμως να κάνουμε ζάπη. Μην απαντήσετε πάλι έτσι. Δεν με εκπαίδευσε, τι να σα πω. Θέλω να σα δώσω κάποια στατιστικά στοιχεία. Και να σα πω ότι αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα κυκλοφορούν 11.000 άνθρωποι που δηλώνουν δημοσιογράφοι. Μπορώ να σα πω ότι τα μέλη τη Ένωση Συνταγών Υπηρεσιών Εφημερίδων στην Αθήνα είναι 1.450. Πτυχία αντάτων σχολών 380. Μάλιστα. Τι άλλο θέλω να σα πω. Και δεν σημαίνει δηλαδή ότι έχει και πληθεί ανωτά από τη σχολή σου, ότι ξέρει ελληνικά, έτσι. Είναι θέμα να ασκήσει το όργανο με το οποίο εκφράζεσαι. Δεν... Είναι θέμα γενικότερη εκπαίδευση, όπω είναι και όλα όσα είπαμε απόψε. Το σχολείο έχει την ευθύνη, την πρώτη ευθύνη. Νομίζω πω δεν άφησε ακάλυπτη πτυχή η κυρία Παναγιωταρέα, μόσα πολύτιμα και χρήσιμα μα είπε σήμερα και όπω να απολαύσαμε έξω από το γέλιο. Την ευχαριστούμε θερμότατα και στο επανειδή.